μοιάζουν ήρεμα τις νύχτες όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης. Οι ιστορίες των ανθρώπων είναι σαν τις σκιές τους, τους ακολουθούν για πάντα. Οι στιγμές τα βράδια γίνονται πιο όμορφες όταν οι άνθρωποι μοιράζονται τις ιστορίες τους. Ένα πεντάχρονο Εβραιόπουλο από τα Χανιά το 1942 φεύγει με την οικογένειά του κρυμμένο σε ένα καΐκι. Βρίσκει καταφύγιο σε σπίτια χριστιανών και σώζεται χάρη στη νεαρή Αθηνά, την οικιακή βοηθό του παππού του, που τον παρουσιάζει σαν το παιδί της. Η ψεύτικη μητέρα του τον σώζει αληθινά από το θάνατο. Ο Ιωσήφ Βεντούρας επέζησε, μεγάλωσε και αφηγείται την ιστορία του. Κύριε Βεντούρα, ξανά στη γενέθλια γη, στην Κρήτη. Χθες στα Χανιά, σήμερα στο Ηράκλειο, και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν μνήμες από την Κρήτη, αν θυμάστε τη ζωή σας εδώ ως παιδί, ως μωρό. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουν πράγματι πολύ μικρός και οι μνήμες μου είναι πάρα πολύ ασαφείς. Έχω όμως κάποιες μνήμες, ας πούμε. Έχω μνήμη από το σπίτι που έζησα τα πρώτα μου παιδικά χρόνια, διότι η τελευταία εικόνα την οποία κρατώ είναι η εικόνα της αναχώρησης και θυμάμαι τον εαυτό μου στην ξύλινη σκάλα εκεί που υπήρχε στο σπίτι να κλαίω διότι δεν έπαιρνε ένα λογάκι μαζί μου, το οποίο ήταν, ξέρετε, αυτό τα λογάκια τραμπάλα. Ναι. Και έπειτα θυμάμαι τον εαυτό μου στους ώμους του πατέρα μου όταν βομβαρδιζόταν η πόλη και έπρεπε να φύγουμε για να σωθούμε από τους βομβαρδισμούς. Και πήγαμε στα Μεσκλά και με είχε κρατήσει ο πατέρας μου πάνω στους ώμους του. Αυτές είναι οι εικόνες. Δεν έχω όμως εικόνες και μνήμες από την Εβραϊκή Συνοικία ούτε από τη Συναγωγή. Εκεί ήταν το σπίτι σας. Το σπίτι μου ήταν έξω από την Εβραϊκή Συνοικία. Ήταν στο Κουμκαπί, στην οδό Σπάρτης. Και έτσι δεν έχω απολύτως καμία μνήμη, δεν βλέπω δηλαδή τον εαυτό μου να περπατάει στην Εβραϊκή Συνοικία, στην Μεγάλη Οβραϊκή, όπως τη λέγανε τότε. Το σπίτι έχει διασωθεί, το σπίτι που γεννηθήκατε, υπάρχει το ακόμη? Το σπίτι, προσπάθησα να το ξαναδώ, το είχα δει πριν 30 χρόνια περίπου, αλλά και ήταν σχεδόν ατόφιο, όπως δεν ήταν δικό μας το σπίτι αυτό, το ενίκαιζε ο πατέρας μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί οι γονείς μου ήταν εύποροι, αλλά είχαν νοικιάσει ένα σπίτι. Ξαναπήγα όμως πρόσφατα και κάτι είχε αλλάξει εκεί, δεν το αναγνώρισα. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για την οικογένειά σας, να πάμε στα χρόνια λίγο πριν τον πόλεμο. Mm. Για όσους δεν το ξέρουν, ας το μάθουν απόψε, μια και σας συναντώ και μιλάμε για αυτές τις μνήμες ενός μικρού παιδιού, ότι στην Κρήτη υπήρχε μια ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, πολύ λιγότερη στο Ρέθυμνο. Mm. Και θέλετε να θυμηθείτε την διαδρομή της δικής σας οικογένειας. Με τι ασχολήθηκε ο πατέρας σας, τι δουλειά έκανε η μητέρα σας? Σωστά. Πώς ήταν η οικογένεια, ακούστε, Βεντούρα? Ακούστε, εγώ έχω, αν θέλετε, στοιχεία για την παραμονή του προπάπου μου, όχι απλώς του παππού μου, εδώ στην Κρήτη. Είναι πιθανόν ότι ο προπάπους μου, χωρίς να το λέω με βεβαιότητα, ήρθε από τη Ζάκυνθο. Αλλά πρέπει να σας πω, θα το ξέρετε ασφαλώς, ότι τότε υπήρχαν επικοινωνίες της Κρήτης με τα Ιόνια νησιά και κυρίως της Κρήτης με τη Ζάκυνθο. Και ανάλογα με την κατάσταση η οποία βασίλευε στην περιοχή, στις δύο περιοχές, επί Τουρκοκρατίας, επί Νοτοκρατίας και όλα αυτά, έγιναν τις μετακινήσεις. Ας πούμε, στη Ζάκυνθο υπήρχε η Κρητική Συναγωγή, για να καταλάβετε, από κρητικούς Εβραίους που πήγαν στη Ζάκυνθο για να αποφύγουν διάφορους περιορισμούς που υπήρχαν στην Κρήτη. Η οικογένειά μου ήταν μια εμπορική οικογένεια. Ο παππούς μου, ο Ιωσήφ Βεντούρας, ο συνονόματος, ο Ιωσήφ Βεντούρας μαζί με τα άλλα 4 αδέλφια του είχαν φτιάξει μια εταιρεία η οποία είχε έδρες στο Μάντσεστερ, στο Κάιρο, στην Θεσσαλονίκη και στα Χανιά. Στο Μάντσεστερ ήταν ο ένας από τους παππούδες, ας πούμε, τα αδέλφια, ο άλλος, ο Μάρκος, ήταν στην Θεσσαλονίκη
και τα άλλα δύο παιδιά, τα δύο αδέλφια, ο παππούς μου και ο αδελφός του στα Χανιά, και ο τελευταίος, ο Ισάκ, ήταν στο Κάιρο. Εμπορευόντουσαν τι? Εμπορευόντουσαν λοιπόν κασμίρια. Κασμίρια. Τα έπαιρνε ο αδελφός από το Μάντσεστερ, τα διένει μες στα μαγαζιά αυτά και είχαν εμπορογραφείο. Όπως ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν έτοιμα κουστούμια. Τα ράβανε επιτόπου στους ράφτες. Δηλαδή, πήγαινες στο κατάστημα, διάλεγες το κασμίρι που ήθελες και παίρνανε μέτρα, και σου φτιάχνουν το κουστούμι. Και το ράβανε. Αυτό γινόταν και με τα πολεμικά. Δηλαδή, το έτοιμο κουστούμι ήρθε μετά το. Φαντάζομαι το 50, τη δεκαετία του 50, στην Αθήνα. Εσείς γεννηθήκατε στα Χανιά. Γεννήθηκα στα Χανιά από γονείς που έχουν γεννηθεί στα Χανιά και από παππούδες που άντρες, οι άρενες, γεννημένους στα Χανιά επίσης. Οι γιαγιάδες, η μία από την πλευρά του πατέρα μου ήταν Ζακυνθινή και η άλλη ήταν από τα Τρίκαλα. Και η εβραϊκή κοινότητα εκείνης της εποχής στην Κρήτη, που προσμετρά χρόνια και αιώνες παρουσία στο νησί, έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα, νομίζω, παντού όπου υπήρχαν τέτοιες κοινότητες. Ήταν άνθρωποι της δουλειάς, ήταν άνθρωποι που τα κατάφερναν, ήταν νοικοκυρέοι που λέμε στον τόπο μας. Ακούστε, η εβραϊκή κοινότητα των Χανίων και του Ηρακλείου είχε μια πολύ μεγάλη παράδοση πολιτισμική, διότι είχε αναδείξει, παρόλο το μικρό του αριθμού της, του αριθμού των κατοίκων, είχε αναδείξει ανθρώπους με μεγάλη επιφάνεια πνευματική. Ας πούμε, έχουν καταγραφεί από έναν καθηγητή που δυστυχώς πέθανε πριν μερικά χρόνια, τον Λέον Γουάινμπεργκερ, καθηγητή εβραιολόγο στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμας, 14 Εβραίοι ποιητές στην Ενετική περίοδο, 14ο-15ο αιώνα. Ο τελευταίος των ποιητών αυτών, και πρέπει να σας πω ότι αυτοί όχι μόνο γράφαν ποιήση, ήταν φιλόσοφοι, ήταν άνθρωποι που μετέφρασαν Αριστοτέλη από αραβικά στα λατινικά ή στα γαλλικά. Επίσης, ο τελευταίος αυτών των ποιητών, ένας Μίκαελ Μπάλμπο, ραβίνος, ο οποίος ήταν και καμπαλιστής και ποιητής, είχε γράψει το 1453 έναν θρήνο για την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Σκεφτείτε ότι ήταν ενετική η περίοδος στην Κρήτη, αλλά ήταν τέτοιο αντίκτυπο η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν μόνο για το Βυζάντιο ο θρήνος, για τους Βυζαντινούς δηλαδή. Ήταν για την ίδια την πόλη. Ήταν για την ίδια την πόλη, διότι είναι σαν να λέμε έπεσε η Νέα Υόρκη. Καταλάβατε. Απόλυτα. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη τα χρόνια εκείνα συνυπήρξαν μαζί με άλλες κοινότητες, με άλλες εθνότητες, με άλλα δόγματα. Σωστή. Απόλυτα ειρηνικά, απόλυτα αδελφομένα, απόλυτα συνυπήρξαν και ζούσαν και αναπτύχθηκαν μαζί. Κοιτάξτε. Στοιχεία αντισημιτισμού συναντάμε, και αν ναι, πότε? Ακούστε, συναντάμε υπό τη μορφή του των στερεοτύπων. Δηλαδή, ακόμα και στην προπολεμική πόλη των Χανίων υπάρχουν μαρτυρίες, τις αναφέρω στο βιβλίο μου, χριστιανών οι οποίοι ζούσαν στην Εβραϊκή και οι οποίοι και δεν ήταν μορφωμένοι στους αμόρφωτους ανθρώπους, όχι στους μορφωμένους βέβαια, οι οποίοι πίστευαν, ας πούμε, στην κατηγορία του αίματος. Δηλαδή, ότι οι Εβραίοι το Πάσχα σκοτώνουν παιδιά τους, παίρνουν το αίμα και φτιάχνουν τα άζυμα. Και μάλιστα έλεγαν οι γιαγιάδες, οι αμόρφωτες, τα παιδιά τους, μην περνάς από την εβραϊκή συνοικία, διότι κινδυνεύεις. Θα σε πάρει ο Εβραίος. Θα σε πάρει ο Εβραίος. Λοιπόν, ακούστε, η εβραϊκή συνοικία στην αμέσως προπολεμική περίοδο είχε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι οι εντός της συνοικίας ήταν άνθρωποι μεροκαματιάριδες, φτωχοί. Ήταν εργάτες, ήταν τσαγκάριδες, κομωτές, ράφτες. Οι εύπορες οικογένειες, σαν τη δική μου, ζούσαν εκτός της εβραϊκής συνοικίας. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό της κοινότητας εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, ήταν άνθρωποι θρησκευόμενοι υπό την έννοια ότι κρατούσαν το τυπικό της θρησκείας. Πράγμα που δεν το συναντάμε σήμερα στις κοινότητες. Και στο ευρύτερο περιβάλλον, βέβαια. Δύο συναγωγές είχαν. Υπήρχαν δύο συναγωγές. Στα Χανιά.
δεσπόζουσα φυσιογνωμία στα Χανιά προπολεμικά και μέχρι το 1933 ήταν ο Ραβίνος Ευλαγών. Ο Ραβίνος Ευλαγών είχε παρασημοφορηθεί από τον βασιλιά. Όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος το 1913 ήρθε στην Κρήτη, γιατί έγινε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, επισκέφθηκε τη συναγωγή. Είχε στηθεί ένας θρόνος τότε στην συναγωγή μέσα, με το στέμα πάνω, ξέρω εγώ, στο ριντό, και ο Ραβίνος που τον υποδέχθηκε του έδωσε σαν δώρο ένα κόκκο σταριού, όπου ήταν γραμμένες οι 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Ραβίνος Ευλαγών, πέραν της πολυμάθειάς του, ήταν και μικρογράφος, μπορούσε να γράψει σε ένα κόκκο σταριού, ας πούμε, τις 10 εντολές. Τέτοιος κόκκο σταριού εκτίθεται σήμερα στο Εβραϊκό Μουσείο των Αθηνών. Όταν πέθανε ο Ραβίνος Ευλαγών παρασημοφορήθηκε, διότι πρώτον είχε βοηθήσει κατά τη διάρκεια των χριστιανοτουρκικών διενέξεων, ας πούμε, να πούμε των χριστιανικών και των Ισλαμικών κοινοτήτων που υπήρχαν στο νησί. Ναι, γιατί έτσι προσδιορίζονται. Και δεν υπάρχει και πολύ άδικο σε αυτόν τον προσδιορισμό, διότι λένε ότι πολλοί κριτικοί είχαν εξισλαμιστεί. Και αυτοί ήταν οι κάτοικοι που λέμε οι Τούρκοι που έφυγαν για τη Μικρά Ασία. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν διενέξεις. Και λέει, ο Ραβίνος Ευλαβών έχει καταγραφεί ότι είχε σώσει 12 χριστιανικές οικογένειες από βέβαιο θάνατο. Αργότερα, όταν έγινε η Ένωση, τον χρησιμοποίησε το κράτος σε αποστολές στο εξωτερικό για να πείσει για τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος σε θέματα που απασχολούσαν εκείνη την εποχή το κράτος. Σημαντική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και γι' αυτό στο θάνατό του προηγήθηκε η μπάντα της της Δημαρχίας, δηλαδή ήταν ένας σύσσωμος θρήνος για το θάνατό του. Πέθανε το 1933, σε ηλικία 95 ετών. Λοιπόν, και πάμε λίγο μετά στα γεγονότα του πολέμου, αυτά τα δύσκολα πέτρινα χρόνια, όπου μια πληροφορία που έφτασε έγκαιρα στα αυτιά του πατέρα σας, σας αναγκάζει να ξεκινήσετε μια απίστευτη οδύσσια, σχεδόν μυθιστορηματική. Θέλετε να μας αφηγηθείτε αυτή την προσωπική συγκλονιστική ιστορία? Εσείς τότε πόσο χρονών είστε? Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, το 42. Το 42 φύγαμε. Εγώ γεννήθηκα τον Νοέμβριο του 38. Ήμουνα περίπου 3,5 ετών. Πολύ μωρό. Ναι, παιδί, άλλο θυμάμαι, έχω σκηνές. Είναι περίεργο. Γιατί δεν θυμάμαι άλλα γεγονότα, αλλά θυμάμαι ορισμένες σκηνές από αυτό το ταξίδι, ας πούμε. Λοιπόν, η οικογένεια πληροφορήθηκε από έναν φίλο του πατέρα μου, ο οποίος δούλευε στην Γκεστάπο σαν διερμηνέας, ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί στην Εβραϊκή κοινότητα, και έτσι αποφάσισε να μισθώσει ένα καΐκι το οποίο μετέφερε χαρούπια στον Πειραιά, και η οικογένεια μπήκε μέσα αυτό το καΐκι. Ήταν δηλαδή η τετραμελής οικογένεια, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδελφή μου και εγώ, και ο αδελφός του παππού μου, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει λίγα χρόνια πριν τον πόλεμο, και ο οποίος εξυπηρετείται από μια κοπέλα η οποία κατήγεται από τον Κουρνά. Ήταν μια νεαρή κοπέλα και η οποία ανήκε σε μια πολυμελή και πολύ φτωχή οικογένεια του Κουρνά, και η οποία δούλευε στον αδελφό του παππού μου σαν οικονόμος, δηλαδή τον εξυπηρετούσε στο σπίτι, δεν υπήρχε άλλη γυναίκα. Ήταν αυτή, η Αθηνά Βαρβατάκη. Η Αθηνά Βαρβατάκη. Αυτή λοιπόν, ο αδελφός του παππού, ο θείος μου, μπήκε μέσα στο καΐκι αυτό μαζί μας, και τον ακολούθησε και η Αθηνά, διότι προτίμησε, ήταν μια δική της επιλογή, προτίμησε να μην γυρίσει στον Κουρνά και να ακολουθήσει την οικογένεια. Ακολούθησε λοιπόν αυτή την περιπέτεια του ταξιδιού. Που... Εσείς κρυφτήκατε μέσα στο καΐκι με τα χαρούπια? Όχι, δεν κρυφτήκαμε. Κρυφτούσαμε. Τον καρπό του χαρούπιου τον γνώρισα για πρώτη φορά μέσα από το καΐκι. Σε αυτό το καΐκι. Έχετε μνήμες λοιπόν? Έχω μνήμες από τα χαρούπια. Τι θυμάστε από αυτό το ταξίδι? Αυτό το ταξίδι της ζωής σας. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχαμε σταματήσει σε ένα νησί, και εγώ, επειδή ήμουν και ένα πεισματάρικο παιδί και άτακτο, προσπαθούσα να πιάσω ψάρια στην παραλία. Και η Αθηνά ήταν από πίσω μου και με μάζευε, διότι φοβόταν να μην μπω πιο μέσα και πνιγώ. Και τέλος πάντων, και εγώ δυσανασχετούσα, γιατί φανταζόμουν ότι μπορούσα με το χέρι μου να πιάσω ένα ψάρι. Λοιπόν, αυτή τη σκηνή την έχω ζωντανή.
θυμάμαι τα χαρούπια, θυμάμαι όμως λεπτομέρειες της καθημερινής, γιατί ζήσαμε μέρες μέσα σε αυτό το καΐκι, με σταθμούς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στον Πειραιά και κρυφτήκαμε. Εκεί η οικογένεια χωρίζεται για να κρυφτείτε. Όχι. Είναι το 42, είναι η Αθήνα κάτω από τη γερμανική μπότα. Ναι. Φόβος και φόβος και τρόμος και φυσικά και πείνα. Κοιτάξτε, εμείς δεν κρυφτήκαμε στην αρχή. Πήγαμε σε ένα σπίτι το οποίο είχε αγοράσει ο παππούς μου στην Σασεπόλια. Είναι μια μικροαστική και εξακολουθεί να είναι μια πολύ μικροαστική συνοικία, γειτονιά, με, και εκείνη τον καιρό και πολύ υπανάπτυκτη και φτωχιά, θα έλεγα. Ο δρόμος της ήταν χωμάτινη. Δεν ήταν αυτό. Υπήρχαν προσφυγικοί συνοικισμοί ακριβώς απέναντι από το σπίτι αυτό που μπήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, το είχε αγοράσει ο παππούς μου, δικό του το θέμα, δεν ξέρω πώς το αποφάσισε. Και επειδή είχαμε πρόσβαση στο σπίτι, μείναμε εκεί. Όμως επειδή άρχισε ο διωγμός των Εβραίων, δεν άρχισε διωγμός, η Γερμανία έβγαλε μια διαταγή στην Αθήνα ότι έπρεπε όλοι οι Εβραίοι που ζουν στην Αθήνα να δηλωθούν στη συναγωγή και αυτό θα τους έδινε και την ευκαιρία να έχουν ένα κουπόνι τροφίμων. Έπρεπε λοιπόν να δηλωθούν και να συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο. Οι γονείς μου προτίμησαν να μην δηλωθούν και αντί σε αυτού πήγαμε όλοι μαζί και κρυφτήκαμε στους ζωγράφους σε ένα διαμέρισμα. Εκεί όμως μας βρήκανε δοσύλλογοι συνεργάτες των χριστιανοί, συνεργάτες των Γερμανών και μας απείλησαν ότι θα μας καταδώσουν στην Γκεστάπο και δέχτηκαν για αντάλλαγμα να πάρουν το χρυσό που κουβαλούσε ο πατέρας μου, ότι εκείνη την εποχή το νόμισμα ήταν η χρυσή λίρα, όπως ξέρετε. Και με τα πολεμικά ίσχυσε αυτό λόγω του πληθωρισμού. Τα σπίτια, σκεφτείτε ότι τη δεκαετία του 50 τα υπολόγιζε κανείς σε χρυσές λίρες. Ανεξάρτητα αν τα πλήρωνε σε δραχμές. Καταλαβαίνετε, ήταν μια άλλη εποχή. Δωροδοκήθηκαν λοιπόν οι δοσύλλογοι. Λοιπόν, πήραν το χρυσό. Και προσωρινά σας αφήνουν. Μας αφήνουν, φεύγουμε αμέσως από εκεί και αποφασίζουμε να χωρίσουμε. Έτσι, ο πατέρας μου και η μητέρα μου βρίσκουν καταφύγιο στον Άγιο Παντελεήμονα, στο σπίτι του δασκάλου και διευθυντού του Οδείου της Κρήτης, που είχε πάρει μετάφυση στο μεταξύ και ήταν διευθυντής του Οδείου της Αθήνας. Χριστιανική οικογένεια. Χριστιανική οικογένεια και με πολλά μέλη. Είχαν 5 παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 5 παιδιά. Λοιπόν, με κίνδυνο της ζωής τους κρύβουν τους γονείς σας. Τους γονείς μου. Γιατί ήταν και η μαμά μου ήταν η αγαπημένη μαθήτρια του Σφακιανάκη. Ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια, είχε ταλέντο στο πιάνο, έπαιζε καλό πιάνο. Και αποφάσισε να τη φιλοξενήσει με μεγάλο ρίσκο, γιατί ήταν η γειτονιά πυκνή και θα μπορούσαν θαυμάσια να καλύψουν την παρουσία Εβραίων μέσα. Εσείς? Την αδελφή μου την κρύβουν, την παραδίδουν στην Ευαγγελία Γεωργιάδη του Γένος Πλουμιδάκη, που ήταν η αδελφή της μητέρας του Μακαρίτη Κώστα Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού που πέθανε. Η οποία της βγάζει πλαστή ταυτότητα και την παρουσιάζει σαν μια χριστιανοπούλα, η οποία φίλη της, δεν θυμάμαι ακριβώς, το λέει η Ισάκη στην μαρτυρία της, και την εμφανίζει σαν μια χριστιανή η οποία έχασε το σπίτι της από τους βομβαρδισμούς και όλα αυτά και τη φιλοξενεί προς καιρός εκεί πέρα. Η Ευαγγελία Γεωργιάδου ρισκάριζε όχι μόνο τη δική της ζωή αλλά και των κοριτσιών της. Είχε δύο παιδιά. Είχε δύο κορίτσια, τη Ισάκη, η οποία αργότερα ήταν και εξακολουθεί να είναι η διευθύντρια στο γραφείο του Μητσοτάκη στην Αθήνα. Και φυσικά άμεση συγγενής του Κυριάκου, του σημερινού πρωθυπουργού. Λοιπόν, και τη Φρόσο, η οποία πέθανε και αυτή δυστυχώς πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια. Και η αδελφή μου έγινε η τρίτη αδελφή της οικογένειας. Της οικογένειας. Λοιπόν. Η Σάκη δίνει τη μαρτυρία της εδώ στο βιβλίο. Και φυσικά μεγάλο ρίσκο της Ευαγγελίας, διότι ο άντρας της πολεμούσε με την αντίσταση. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν μόνη της στο σπίτι. Αυτή και τα δύο παιδιά που έγιναν τρία. Όσο αφορά εμένα, τον παππού μου τον αδελφό του παππού μου, τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί, διότι μιλούσε πάρα πολύ, έπινε και ανακαλύψανε την... Είχε δηλώσει την κατοικία του και δηλωνόταν κάθε χρόνο στην Ιουλία. Οπότε οι γονείς μου πήραν την Αθηνά, με παρουσιάσαν σαν όθο παιδί της Αθηνάς και μας έκρυψαν σε μια μονοκατοικία, μια βίλα ας πούμε της εποχής, στην Εκάλη,
στην οικογένεια Πετρόχυλου. Η οικογένεια εκείνη την εποχή είχε δύο παιδιά, αργότερα πέτυχε και τρίτο παιδί, και λίγο ελαφρώς μικρότερά μου, και ζούσαμε εκεί εγώ έχοντας σαν μάνα, που άρχισε να το πιστεύω κιόλας, την Αθηνά. Την υπηρέτριά σας. Βαρβατάκη. Αυτό το κορίτσι που ήταν τόσο νέο από ένα χωριό εδώ της Κρήτης, από τον Κουρνά. Ναι. Πήρε αυτό το ρίσκο. Ξέρετε, ναι, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλάβει ή αν έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε μια απάντηση μέσα σας, ναι, πώς εκείνα τα δύσκολα χρόνια δέχεται αυτό το τεράστιο ρίσκο, αυτό το κίνδυνο, να πάρει αυτό το μικρό αγοράκι που, ναι, αγαπάει, να το δηλώσει ως νόθο παιδί της, ναι, να υποστεί όλο αυτό το στίγμα ότι κουβαλάει ένα νόθο παιδί, ναι, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Και πολύ καλά το λέτε στίγμα, διότι εκείνη την εποχή του να έχει ένα νόθο παιδί δεν ήταν όπως σήμερα. Σήμερα αποκτάς ένα παιδί, του δηλώνει στο ληξιαρχείο και λες είμαι μητέρα χωρίς. Το παιδί μου, ναι, δεν έχει πατέρα, ή έχει πατέρα, αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Εκείνη την εποχή αυτό δεν ήταν, ήταν στίγμα όντως, όπως πολύ καλά το λέτε. Βεβαίως, λοιπόν, αυτό είναι το ένα στίγμα που αφορά την ίδια. Αλλά πέραν των άλλων υπάρχει και ο τεράστιος κίνδυνος, γιατί αναλαμβάνει τον κίνδυνο της κρυψώνας μου, διότι η οικογένεια Πετρόχυλου θεωρητικά δεν κινδύνευε, διότι και αν ακόμα ανακάλυπταν οι Γερμανοί ότι είμαι Εβραίος και κρύβομαι εκεί, οι Πετρόχυλοι θα είχαν σαν απάντηση ότι εμείς δεν το ξέραμε, η Αθηνά τον έφερε εδώ πέρα, είπε ότι είναι παιδί της, το πιστέψαμε και τελειώσαμε. Λοιπόν, και η Αθηνά παρουσιάστηκε σαν οικιακή βοηθός εκεί πέρα. Ότι βοηθούσε το σπίτι των Πετρόχυλων. Λοιπόν, εκεί πέρασα την. Και φυσικά θεωρούσα την Αθηνά μητέρα μου κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό το πίστεψα. Είχατε και τέτοια σχέση ώστε να το πιστέψετε? Τόσο τρυφερή, ήταν τόσο στοργική. Βέβαια, με αγαπούσε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η Αθηνά δεν απέκτησε ποτέ παιδιά και με θεωρούσε πραγματικό γιο της. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εγώ δεν λέω η υπηρέτριά μας που δείχνει κάτι, μια άλλη σχέση μέσα στο σπίτι. Έλεγα η παραμάνα. Και το έλεγα και πάντοτε και το λέω. Η παραμάνα μου. Ήταν μια παραμάνα για μένα, για να μην πω μάνα. Διότι αυτή με ανέθρεψε στην πραγματικότητα και, και με τα πολεμικά, δεδομένου ότι η μαμά μου ήταν απασχολημένη με το πιάνο της, με τα μαθήματά της που έδινε για να επιβιώσει η οικογένεια, από πίσω μέτρεχε η Αθηνά. Όλο το τρυφερό κομμάτι, ναι, της ανατροφής σας το επομίστηκε και το έκανε, νομίζω, αγόγγιστα αυτό το νέο κορίτσι. Δεν την ξεχάσατε όμως, έχω την αίσθηση, ποτέ. Όχι, όχι. Και με συγκινούσε ακόμη πάντοτε η παρουσία της, ναι, και ο θάνατος με συγκίνησε ιδιαίτερα και πολλές φορές δακρύζω ακόμα και με τη μνήμη. Διότι ήταν πολύ δυνατή η σχέση μας, είναι αλήθεια, και η ίδια η Αθηνά ήταν ένας άνθρωπος ήπιος, ήρεμ, και στις εκφράσεις του, φιλοσοφημένος, δεν είχε καμία μόρφωση, στην ουσία ήταν αναλφάβητη, διάβαζε με τα κόπου ένα βιβλίο, μας διάβαζε παιδικά παραμύθια, που ξέρετε αυτά τα εκείνης εποχής ήταν κάτι μεγάλα παραμύθια με πολλές τεράστιες εικόνες, με υπότες και με πριγκίπισες, και είχαν και κάτι μεγάλα γράμματα, ας πούμε, για τα παιδιά του της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, που έλεγαν την ιστορία, και τα διάβαζε συλλαβιστά η Αθηνά, γιατί μην ξεχνάτε ότι αμέσως μόλις τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, άρχισε ο άλλος πόλεμος, ο εμφύλιος, και κρυβόμαστε στο πλήσταριό με ένα μαγκάλι, τρέχανε οι οβίδες μέσα στην αυλή, σε αυτό το σπίτι της Επολίων, και εμείς μέσα στο μαγκάλι νύχτωνε και διαβάζαμε τα παραμύθια με τους πριγκίπες και τις νεράιδες. Η Αθηνά δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έκανε ποτέ παιδί. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έκανε ποτέ παιδί. Δεν νομίζω ότι είχε και ποτέ κάποιο σύντροφο. Δεν ήταν και όμορφη γυναίκα. Ήταν πολύ γλυκιά στην έκφρασή της. Το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν ο ψυχισμός της και ο χαρακτήρας της, ο τρόπος που εκφραζόταν. Είχε μια έμφυτη σοφία. Έβλεπε τα πράγματα με τον δικό της τρόπο, πάντοτε ήπια, στον τρόπο που διατύπωνε τις απόψεις της, και πολλές φορές έχω πει ότι αυτό το έχω συναντήσει και σε άλλους ανθρώπους, σε νησιά, ξέρετε. Θυμάμαι την εμπειρία μου στην Λευκάδα, που συζητούσα με κάποιους χωρικούς εκεί, που δεν είχαν καμία μόρφωση και νόμιζα ότι άκουγες καθηγητή πανεπιστημίου στη φιλοσοφία. Λοιπόν, και βλέπετε καμιά φορά και η σοφία
δεν είναι μόνο αποτέλεσμα γνώσης. Ούτε πτυχίων. Ούτε πτυχίων. Διότι μπορεί να έχει μαζέψει πάρα πολλά πτυχία και να μην είσαι άνθρωπος. Παράδειγμα, ο Χάιντεγκερ, ο οποίος ήταν καθηγητής και έχει μείνει στη φιλοσοφία με τη διδασκαλία του, αλλά ήταν ναζιστής και οπαδός του Χίτλερ. Για να μην πω για τον Έζρα Πάουντ. Μια και αναφέρατε αυτά τα ονόματα και έχω δίπλα μου τον τελευταίο επιζών Εβραίο της Κρήτης. Έχετε καταλάβει ποτέ γιατί αυτή η μανία για ολική λύση να εξαλείψουν το γένος των Εβραίων από τη γη? Ναι, ακούστε. Γιατί αυτή η θηριωδία? Ναι, καταρχήν ο ναζισμός δεν βεβαίως είχε σαν πρώτο ήρωα της τραγωδίας τους Εβραίους, αλλά δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν και οι Ρωμά. Ήτανε ακόμα... Οι ομοφυλόφιλοι. Κομμουνιστές. Ναι, ήταν δηλαδή... Οι κομμουνιστές, θα σας έλεγα λιγότερο. Εκεί ήταν μια αντιπαλότητα πολιτικής φύσεως. Η κυριότερη, αν θέλετε, μήνης ήταν για φυλές που ο ναζισμός θεωρούσε... Κατώτερες. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως ναι, τα λέμε σήμερα. Ναι, αυτά τα παιδιά, ακόμα και τα γερμανάκια, τα σκοτώνανε για να μην υπάρχουν και να μολύνουν την καθαρότητα της φυλής. Της αρίας φυλής. Για τους Εβραίους ο ναζισμός περιγράφει ότι είναι υπάνθρωποι, ότι η κουλτούρα τους είναι απαράδεκτη και φυσικά δεν προσπαθούσαν μόνο να εξαλείψουν τον άνθρωπο Εβραίο, αλλά και τα πολιτισμική κληρονομιά που έφερνε πάνω του. Στα στρατόπεδα ο Εβραίος δεν έχανε μόνο την ελευθερία του, δεν εξαναγκαζόταν σε έναν αφανισμό πείνας, τη σωματική του δηλαδή ακεραιότητα που απειλιόταν, αλλά κυρίως έχανε την ανθρώπινη υπόστασή του. Του αφαιρούσαν το όνομα, τον έκαναν αριθμό και του προσπαθούσαν να του καταπιέσουν κάθε πνευματική υπόσταση, ώστε να καταλήξει γρανάζι μιας μηχανής θανάτου. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο ολοκαύτωμα όταν μιλάμε για τον Αρμενίων ή για τα εκατομμύρια που πέθαναν σε οποιαδήποτε διαμάχη, διότι είναι η πρώτη φορά που το ανθρώπινο γένος δημιούργησε βιομηχανοποίηση του θανάτου. Είναι η πρώτη και μοναδική φορή, και ελπίζω μοναδική μέχρι σήμερα, που ο θάνατος βιομηχανοποιήθηκε, χρησιμοποίησε σαν πρώτη ύλη της βιομηχανίας τον ίδιο τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα σε μία μηχανή της οποίας τα παραπροϊόντα τα χρησιμοποιούσε επίσης για σκοπούς της κατανάλωσης. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω και αναρωτιέμαι αν υπάρχει και απάντηση. Έχει νομίζω τεθεί το ερώτημα γιατί οι εβραϊκές κοινότητες υπέμειναν με τέτοια στοικότητα όλες αυτές τις διώξεις. Ακούστε, οι εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, της Πολωνίας, της Ρωσίας,
που δεν υπέστη βέβαια γιατί ήταν κάτω από την κομμουνιστική περίοδο, αλλά της Ανατολικής Ευρώπης, Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας, Τσεχίας και Σλοβακίας, αλλά και της Γαλλίας και της Γερμανίας, ακόμα και της Αγγλίας θα σας έλεγα, είχαν υποστεί πολλές διώξεις στο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω την υπόθεση Dreyfus και το κατηγορό του Ζολά. Δηλαδή οι Εβραίοι πάντοτε μέσα στις κοινωνίες που ζούσαν ήταν το κάτι διαφορετικό. Και όπως ξέρετε, τον 19ο αιώνα κυρίως, διότι παλαιότερα οι Εβραίοι ομαδοποιούνται για άλλους λόγους των χριστιανικών Ευαγγελίων. Δηλαδή η Καθολική Εκκλησία θεωρούσε ότι έλειπε η καθαρότητα της θρησκείας και πέρα και ήταν και ο θεοκτόνος λαός. Υπήρχαν θρησκευτικοί λόγοι. Αλλά ωστόσο τον 19ο αιώνα με την ιδέα του έθνους, όπου το έθνος απαιτούσε μια καθαρότητα φυλής, κάθε τι διαφορετικό έπρεπε να αποφληθεί. Δεν ήταν μόνο, βεβαίως στους Εβραίους αυτό έγινε μια κατακραυγή, ένα έγκλημα, αλλά και πληθυσμοί άλλοι υπέφεραν από αυτή την καθαρότητα. Σας υπενθυμίζω και το έλεγα προχθές σε κάποιους φίλους, την Νότια Γαλλία, την Οξυτανία, η οποία έχει διαγραφεί από το χάρτη αυτή τη στιγμή, διότι οι Γάλλοι καταπιέζουν την πολιτισμική παράβαση της Οξυτανίας, που ήταν με άλλη γλώσσα, η γλώσσα του ΟΚ, ας πούμε. Και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις και στα ιστορικά γεγονότα, στη σκιά της ιστορίας, θα σας ζητήσω πάλι να ξαναεστιάσουμε στο προσωπικό και να πάμε στην ιστορία σας και θέλω να σας ρωτήσω, είστε ένα παιδί του πολέμου. Όλα αυτά τα χρόνια του κυνηγητού που ήσασταν κρυμμένοι, που μια άλλη γυναίκα δήλωνε ότι είστε τον όθο παιδί της, για να σας σώσει από τη δίωξη, ίσως και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χάσατε την παιδικότητά σας, έχετε μνήμες, παίζατε, ήσασταν φοβισμένο παιδί. Να. Τι ήταν ο Ιωσήφ τότε? Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι έχασα την παιδικότητά μου, εξακολουθώ να είμαι παιδί άλλωστε. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό μου. Αλλά ωστόσο, μου δημιουργήθηκαν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν αναφέρουμε σημερινή εποχή, διότι η σημερινή εποχή μέσα από την ποιησή μου έχουν διαγνώσει άλλα στοιχεία. Πάλι ενοχής, έχει πει η Κωνσταβάρα, η Μακαρίτισσα, ή ακόμα και κατάθλιψης. Αλλά, και είμαι ένας άνθρωπος τελειμένος γενικά, αλλά στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο είχα άλλα προβλήματα. Είχα μια φοβία, ας πούμε. Δεν έπαιρνα νερό ούτε από κανέναν. Ναι. Και από την Αθηνά και από την γιαγιά μου και από τη μητέρα μου δεν έπαιρνα γεμάτο ποτήρι νερό, το έριχνα και βάζα δικό εγώ το νερό. Φοβόμουν μήπως με δηλητηριάσουν. Όλοι, οι πάντες. Ακόμα και δηλητηριάσουν. Είχα φοβία δηλαδή, μήπως με σκοτώσουν, ότι υπάρχει μια συμπαιγνία. Άρα ήμουν σχεδόν σχιζοφρενής, θα έλεγα, εκείνη την εποχή. Αν χαρακτηρίσουμε αυτή την συμπεριφορά εκείνης εποχής. Μιλήσατε για ενοχές. Ναι. Νιώθατε ενοχή και θέλω μετά να αναφερθούμε, οφείλουμε να το κάνουμε, στο τι έγινε με αυτούς που έμειναν πίσω, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, Εβραίους και όχι μόνο, ποια ήταν η τύχη τους και μάλιστα στη δύση του πολέμου, λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί, συντελέστηκε εδώ στην Κρήτη άλλο ένα ειδεχθές έγκλημα. Εννοείται μέσα μετά το μάζεμα των Εβραίων. Ναι, με ναι. Το ναυάγιο του Τανάης. Μετά το ναυάγιο. Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν θέλω να συμπεραίνω ούτε να καταγγέλω, απλώς στο βιβλίο αυτό, το Ιμπούρ, οι Εβραίοι της Κρήτης 1900-1950, τι κάνω, καταγράφω μαρτυρίες και αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα. Πολλές από αυτές τις μαρτυρίες ήταν ήδη δημοσιευμένες και στον κριτικό τύπο, αλλά και στα έντυπα της εβραϊκής διοίκησης των Αθηνών. Ωστόσο, υπάρχουν και καινούργιες μαρτυρίες που έχω πάρει εγώ και ή έχω συλλέξει, οι οποίες όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι μετά το μάζεμα των Εβραίων εκείνη την δύσμηρη πρωία, που έφυγαν αγκουροξυπνημένοι από τα σπίτια τους με ένα μπογαλάκι για να πάνε στο άγνωστο. Θυμήστε μας την ημερομηνία για να καταγραφεί. Δεν τη θυμάμαι, είναι νομίζω 23 Μαΐου, δεν είμαι σίγουρος για το 23, το Μάιο ήτανε. 9 Ιουνίου το πλοίο βυθίστηκε.
Λοιπόν, τους έπιασαν από τα Χανιά. Τους... Κοιτάξτε, υπήρχαν οι κατάλογοι. Οι Γερμανοί περικύκλωσαν την Εβραϊκή Συνοικία και επίσης έστειλαν αποσπάσματα σε όλα τα σπίτια που ήταν εκτός της Εβραϊκής Συνοικίας και επέβαλαν στους Εβραίους μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά να ντυθούν, να πάρουν τα ό,τι υπάρχοντα μπορούσαν και τροφή 2 ημερών και να έρθουν κάτω. Τους μάζεψαν. Οι γέρους που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτά. Μωρά παιδιά. Ναι, κλαίοντες και οδυρόμενους, τους βάλαν σε καμιόνια και τους πήγαν στη φυλακή της Αγιάς. Από εκεί αργότερα τους μετέφεραν στο Ηράκλειο και μαζί με τους Ηρακλειώτες Εβραίους, που είναι άγνωστος ο αριθμός τους, τους έβαλαν στο πλοίο, στα μπάρια του Ταναής, όπου έβαλαν επίσης και αντιστασιακούς χριστιανούς. Και επίσης Ιταλούς αντιφασίστες, γιατί είχε πέσει η Ιταλία εντωμεταξύ στο μέτωπο. Λοιπόν, αλλά εκείνη τη μοιραία νύχτα, αφού οι Γερμανοί πήραν μαζί τους χρυσόνι, οτιδήποτε πολύτιμο βρήκανε οι στρατιώτες, εν συνεχεία μπήκαν οι γείτονες. Οι μαρτυρίες το λένε αυτό, εγώ δεν είμαι μάρτης, και το είπε και χθες στα Χανιά, στην ομιλία του, διάβασε μια τέτοια μαρτυρία, ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος ήταν και από τους οργανωτές της βραδιάς. Πήγαν λοιπόν και κάνανε, κλέψανε στην ουσία, πλιάτσικο, γελώντας κιόλας και χαρούμενοι, διότι βρίσκαν πράγματα, πήραν ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι, μέσα στα σπίτια τα Εβραϊκά. Σπίτια, επιχειρήσεις, ναι, άλλαξαν μέσα σε μια νύχτα χέρια. Αυτό είναι. Και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα και όπου υπήρχαν, ναι, εβραϊκές, ναι, κοινότητες. Οι Εβραίοι της Κρήτης δεν έφτασαν ποτέ σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όχι. Μεσοπέλαγα τορπιλίστηκε το Τάναης, ναι, και δεν σώθηκε κανείς. Ακριβώς. Βέβαια, έχουμε ένα-δύο παραδείγματα, όπως ας πούμε του Ζακ Βεντούρα, κομμουνιστή, Έλληνα πολίτη, που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, μέλος της Βουλής των Ελλήνων, ήταν εκλεγμένος βουλευτής για το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο οποίος όταν μπήκαν οι Γερμανοί πήρε τη γυναίκα του και το παιδί του και αντί να πάει κάπου αλλού ήρθε στην Κρήτη. Ανεμίχθη αυτός με το αντιστατικό κίνημα, τον Αντάρτικο της Κρήτης, τον βουτήξαν οι Γερμανοί το 1942 και κατά συνέπεια τον βάλαν στην Αγιά και τώρα λένε, άλλοι λένε ότι τον σκοτώσανε, άλλοι λένε ότι τον στείλανε στο Auschwitz. Σας λέω δηλαδή κάποιον ο οποίος πήγε στο Auschwitz από εδώ. Η γυναίκα του και το παιδί του μάλλον πέθαναν μέσα στο Γιατανναής. Δεν είναι καταγεγραμμένοι. Εσείς τι ψήσεις, γιατί νιώθετε? Και... Κοιτάξτε, όταν βγήκε το Ταναής, μία λαμπρή κριτικός και δημοκιμιογράφος, η Κωσταβάρα, η γυναίκα του ποιητή Κωσταβάρα, θέλησε να με γνωρίσει. Και όταν με γνώρισε, έγραψε ένα δοκίμιο για το Ταναής και έχει κάνει μια ανάλυση και του χαρακτήρα μου και των συνθήκων και των συναισθημάτων που μπορεί να έχουν επιδράσει στη γραφή του και μεταξύ των άλλων αναφέρει και την ενοχή δηλαδή του διασωθέντος. Επειδή σωθήκατε εσείς, υπάρχει η ενοχή του διασωθέντος, δηλαδή ας πούμε υπάρχει το εξής ζήτημα: όταν μια οικογένεια γνωρίζει ότι πρέπει να διασωθεί, γιατί δεν το κοινοποιεί και στους άλλους, όποιος μπορεί να φύγει. Βέβαια
οι εντός εβραϊκής θα ήταν αδύνατον να υποστούν τη δαπάνη μιας τέτοιας μεταφοράς. Αλλά κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Θα προλάβαινα. Ναι. Ίσως. Το ερώτημα είναι και για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι, Φερρυππίν, όταν ο Ιωσήφ ξέρει για την επικείμενη καταστροφή του Ηρώδη, γιατί δεν το λέει και στους υπόλοιπους Εβραίους να σωθούν και οι υπόλοιποι Άρενες, αλλά παίρνει το βρέφος και φεύγει από τον τόπο που απειλείται με τη σφαγή. Θέλω να πω, αυτό το αίσθημα ενοχής μπαίνει μέσα στη θρησκεία την ίδια. Καταλάβατε. Και είναι μεγαλαιώδες και αναπάντητο. Ε, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσε κάποιος, έχοντας όλη αυτή τη μνήμη και όλη αυτή την περιπέτεια που ήταν η ζωή σας, σαν σακιά να σας βαραίνουν, να έχετε μεγαλώσει με θυμό. Να πνιγείτε στις τύψεις και στις ενοχές. Παρόλα αυτά, σαν να έχετε μια αίσθηση χρέους. Γράφετε, μελετάτε, ερευνάτε και όλο αυτό το μετοσιώνετε σε τέχνη. Είτε είναι ποιητικός λόγος, είτε είναι καταγραφές μαρτυριών, δοκίμια. Ένα χρέος απέναντι σε όλο αυτό τον κόσμο που χάθηκε, ναι, τόσο μάταια. Νομίζω ότι τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Αν θα με ρωτούσε κάποιος, αυτό θα έλεγα. Στην αστυνομία, εγώ έχω ένα κύριο χαρακτηριστικό μέσα μου που είναι ευθύνη και χρέος. Πάντοτε το κάνω αυτό. Δεν είναι μόνο για την περίπτωση του ολοκαυτώματος και στους φίλους ακόμα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ένα φοβερό αίσθημα ευθύνης. Συνήθως γίνομαι και αρχηγός ομάδας, διότι παίρνω την ευθύνη του καθενός στην ομάδα. Τι θα γίνει, που θα πάει, τι θα κάνει, που δεν μου το ζητάνε βέβαια. Λοιπόν, πράγματι ένα μεγάλο κίνητρο ήταν αυτό. Η καταγραφή του χρέου, το χρέος και η ευθύνη. Αυτό είναι όντως έτσι. Βέβαια, Να σας διακόψω και παρακαλώ. Να σας πω αυθόρμητα τι σκέφτομαι ακούγοντας αυτά τα λόγια που μου εκμυστηρεύεστε, ότι είστε ένα γνήσιο παιδί της Αθηνάς. Αυτό το νέο κορίτσι, με αυτό το χρέος και αυτή την ευθύνη, νομίζω, πήρε αυτό το ρίσκο να σας κρύψει και να σας μεγαλώσει. Σίγουρα μοιάζουμε σε αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι, και τώρα που μου το λέτε, μου ρίχνετε και ένα φως πιθανώς στα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά είναι ακριβώς, γιατί και η Αθηνά ήταν έτσι. Λοιπόν, άρα είμαι και λίγο παιδί της, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό σας λέω. Λοιπόν, έτσι είναι, αλλά βέβαια, παρόλο ότι ο κόσμος με βλέπει γελαστό συνήθως, είμαι πολύ πρόσχαρος και επικοινωνιακός, αλλά στην ουσία μου είμαι καταθλιπτικός. Δηλαδή, μέσα βαθιά είμαι καταθλιπτικός. Υπάρχει μια θλίψη. Παίρνω και χάπια αντικαταθλιπτικά το βράδυ, για να καταλάβετε. Πολλά χρόνια αυτό? Νομίζω πάντοτε ήμουνα. Αλλά βέβαια ιατρικά το παρακολουθώ τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι σπουδαίο που το εξομολογείστε. Πολλοί φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Ρυθμίζεται. Αν έχεις μια καλή αγωγή και ένα καλό γιατρό. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να το αποδώσω αυτό στο ολοκαύτωμα, γιατί μπορεί να είναι και τυχαίο, είναι θέμα έμφυτο δικό μου. Λέγεται, ξέρετε, και κάνω ένα εφιολόγημα εδώ πέρα, που δεν είναι εφιολόγημα, είναι στατιστική καταγραφή, ότι το έχει καταγράψει η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία, ότι στους 100 ποιητές οι 80 είναι καταθλιπτικοί και οι 20 σχιζοφρενείς. Δεν υπάρχει κανείς υγιής. Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι άνθρωπος που δεν έχει συναντήσει και δεν έχει διασταυρωθεί με τον πόνο, δεν υπάρχει. Όλοι βιώνουμε μικρούς θανάτους και απώλειες, μικρές ή μεγάλες. Αλλά για να έχεις τα κότσια και την οδύνη να τη μετατρέπεις σε ποίηση, σε ζωή, και να μην ξεχνάς να δηλώνεις με στιτά τα πόδια και με θάρρος ότι είμαι εδώ για να ζήσω και το αύριο, είναι νομίζω σπουδαίο. Πράγματι. Και διατυπώνεται πολύ όμορφα και την δική μου σκέψη και χαρακτήρα και τον δικό μου χαρακτήρα. Διότι πράγματι εγώ είμαι ένας άνθρωπος της επιβίωσης. Επειδή ακριβώς επέρασα αυτά τα γεγονότα, στον εαυτό μου από μικρό παιδί υποσχόμουν ότι θα επιβιώσω. Και ο Ιωσήφ τι ονειρεύεται για το μέλλον, ο Σύφης όπως τον αποκαλούσαν στην Κρήτη μικρό?
Ακούστε, εγώ συνεχώς ονειρεύομαι και επομένως και αυτό με κρατάει και στη ζωή άλλωστε. Δηλαδή πάντοτε ζω με την αυριανή ημέρα. Σε μια συλλογή μου, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει αυτό, ζω με το σχεδιασμό του επόμενου δευτερολέπτου. Καταλάβατε. Και επομένως, τι ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή. Εν πράκτος είναι ότι τελειώνω μια καινούργια ποιητική συλλογή. Ήδη το βιβλίο για μένα αυτό είναι παρελθόν, απλώς το παρόν του είναι να γίνει γνωστό. Και είναι όλο καινούργιο, μυρίζει τυπογραφείο. Ναι. Και η ποιητική συλλογή που έχει τελειώσει σχεδόν είναι το επόμενό μου βήμα. Ελπίζω να την φέρω στον εκδοτικό οίκο τον ερχόμενο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να πούμε καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι στο κανάλι σας. Χαρά μου. Thank you.